στερή κυβέρνηση μέσα στην Ευρωζώνη. Und ich verspreche euch, dann ärgern sich die anderen 18 Regierungen und sie haben es auch verdient, sich zu ärgern. Και σας υπόσχομαι ότι οι υπόλοιπες 18 κυβερνήσεις θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σας υπόσχομαι ότι οι 18 άλλες κυβερνήσεις θα νευριάσουν πάρα πολύ. Nun habe ich an Sie eine Frage. Mögen Sie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble? Ναι ή όχι. Και τώρα σας έχω μία ερώτηση. Σας αρέσει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, ναι ή όχι. So, nun sage ich Ihnen Folgendes. Wenn Sie für Nein sind, können Sie mich nicht alleine lassen mit Merkel und Schäuble. Wie soll ich denn das alleine schaffen? Ich brauche die Unterstützung einer linken, sozialen Regierung in Griechenland. Und deshalb wählen Sie Syriza und Alexis Tsipras. Και τώρα, αφού φωνάξατε όλοι όχι, σας παρακαλώ να με βοηθήσετε. Δεν μπορείτε να με αφήσετε μόνο μου εναντίον αυτής της κυβέρνησης στη χώρα μου, ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ich sage euch jetzt schon vorher, danke. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ από τώρα. Και τώρα τη συγκέντρωση μας θα χαιρετήσει η Σκα Κέλλερ, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Hello Athens. It's an honor for me to be here and be part of your struggle and struggle that has inspired millions. Αγαπητοί φίλοι, είναι τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ απόψε και να είμαι μέρος του αγώνα σας, ενός αγώνα που ενέπνευσε εκατομμύρια. We Greens, Ekologi Prasinoi, are joining forces with Syriza in this fight because together we can achieve a new Greece, a Greece that shakes off the chains of the old elites and becomes a space for new hope and for new ideas. Εμείς οι Πράσινοι, οι Οικολόγοι Πράσινοι, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Σύριζα σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί μαζί μπορούμε να πετύχουμε μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αποτινάσει τις αλυσίδες των παλιών ελίτ και γίνεται ένας χώρος της ελπίδας και νέων ιδεών. And we're joining forces because our understanding of environmental justice means that there needs to be social justice as well. Because it's the poor people who are suffering most from air pollution, climate change, from unhealthy food. And environmental justice means affordable access to renewable energy. It means having the guarantee that your kids can grow up in a healthy environment. And it means that Greece will stay as beautiful as it is for generations to come. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί θεωρούμε ότι ως στόχο μας έχουμε την περιβαλλοντική δικαιοσύνη που συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί είναι οι φτωχοί άνθρωποι που υποφέρουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, τη μόλυνση του αέρα και την ανθυγινή διατροφή. Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη σημαίνει την πρόσβαση στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλους. Σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα υγιές περιβάλλον. Σημαίνει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει όσο όμορφη όσο είναι για τις επόμενες γενιές. And we are also united in our fight for human rights and human dignity, especially of those people who are most in need. And currently there's a lot of people who need our help. Those people are fleeing from the bombs of Assad. They're fleeing from the terror of ISIS. They're fleeing from a dictatorship in Eritrea. And those are the people we need to help. And let me be very clear. It is not a crime to be a refugee. What is a crime is to push back people. That is a crime. Οι Πράσινοι και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ειδικά όσων την έχουν πιο πολύ ανάγκη. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν την ανάγκη της βοήθειάς μας. Είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να αποδράσουν από τις βόμβες του Ασάντ,
από τον τρόμο του ISIS, από μια δικτατορία στην Ερυθρέα. Και ας είμαστε πολύ ξεκάθαροι, το να είσαι πρόσφυγας δεν είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι να αποθείς τους ανθρώπους. Αυτό είναι έγκλημα. If Europe does not welcome refugees, then we're violating, forgetting about one of our most fundamental values. But luckily, we have people all over Europe who are standing up against racism and to support refugees, be it on Lesbos, in Budapest, or in Helsinki or Barcelona. To those people, I want to say thank you, Evaristo, because you're saving the face of Europe. You're showing us what solidarity means. You're showing us what humanity means. Αν η Ευρώπη δεν καλωσορίζει αυτούς που έχουν ανάγκη, χάνει τις θεμελιώδεις αρχές της. Σε όλη την Ευρώπη όμως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται και βοηθούν τους πρόσφυγες. Είτε αυτοί είναι στη Λέσβο, είτε στη Βουδαπέστη, είτε στη Βαρκελόνη, είτε σε άλλες πόλεις. Και σε αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που δείχνετε τι σημαίνει αλληλεγγύη και τι σημαίνει ανθρωπότητα. And Europe and any social movement needs those people. But those people also need a representation in the European Council. We need a government that puts up a fight for their own ideas, for those human rights, for all of the things that we're standing for together. And my friend Alexis Tsipras has been putting up that fight. He has been going to Brussels and he's been fighting. And yes, there is times when those fights are very hard. And not always will we win that fight. But it's those people who are not daring to put up the fight. Those are the real losers. They have already lost, whereas we're still fighting. Η Ευρώπη χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά χρειαζόμαστε επίσης μια εκπροσώπηση αυτών των ανθρώπων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που αγωνίζεται για τις ιδέες τους. Και ο φίλος μου Αλέξης Τσίπρας το έχει καταφέρει αυτό, δίνοντας μάχη στις Βρυξέλλες. Ναι, αυτοί οι αγώνες είναι σκληροί και ναι, δεν είναι κάθε αγώνας νικηφόρος. Αλλά αυτοί που είναι οι πραγματικοί χαμένοι είναι αυτοί που δηλιάζουν να δώσουν αυτό τον αγώνα. And you can be proud of the struggle that you've been doing in the past months. You have been inspiring millions all over Europe. But the fight is not over yet. This Sunday, let us start the wind of change that blows all over Europe, that blows to Catalonia, that blows to Spain, blows all over Europe. Με τον αγώνα σας των περασμένων μηνών, εμπνεύσατε και εντυπωσιάσατε πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ο αγώνας δεν τέλειωσε ακόμα. Για αυτή την Κυριακή, να ξαναφυσήξει ο αέρας της αλλαγής εδώ και να φυσήξει αυτός ο αέρας σε όλη την Ευρώπη. Αυτή την Κυριακή, η Ευρώπη έχει στράμμενα τα μάτια της εσάς. Ας γράψουμε ιστορία για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τη συγκέντρωση θα χαιρετήσει ο Πιέρ Λοράν, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και Πρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Chers amis, chers camarades, le 25 janvier, puis le 5 juillet, le peuple grec a exprimé avec force le besoin de changement de toutes les sociétés européennes. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, στις 25 Γενάρη και στις 5 Ιούλη, ο ελληνικός λαός εξέφρασε με πυγμή την ανάγκη αλλαγής όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Et le 13 juillet, ce sont tous les Européens que l'Eurogroupe et les créanciers ont voulu à nouveau jeter dans la prison de l'austérité. Στις 13 Ιουλίου, το Eurogroup και οι πιστωτές θέλησαν να ρίξουν στη φυλακή της λιτότητας όλους τους Ευρωπαίους. Eh bien, nous leur disons que le combat continue. Dimanche, votre voix
va encore compter pour 27 autres peuples européens. Je fais ici le vœu avec vous que sorte des urnes grecques à nouveau un signal d'espoir et de lutte. Λέμε λοιπόν ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Την Κυριακή η δική σας φωνή θα μετρήσει πάλι για άλλους 27 λαούς. Κάνω εδώ την ευχή πως θα βγει από τις κάλπες ένα μήνυμα ελπίδας και αγώνα. Réalisé, Syriza et Alexis Tsipras. Ils continueront à porter l'intérêt commun des peuples européens contre la finance et contre l'austérité, contre un vieux système politique, pour la dignité humaine et pour la démocratie. Σας καλώ να επανεκλέξετε το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, που θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον των ευρωπαϊκών λαών, ενάντια στις τράπεζες και τη λιτότητα, ενάντια σε ένα παλιό πολιτικό σύστημα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία. Si vous leur donnez une forte majorité pour poursuivre le travail dans la vérité et dans la transparence, si vous empêchez le retour de la nouvelle démocratie, celle de la corruption et du clientélisme, l'espoir sera à nouveau en marche. Et imaginez alors dimanche soir la tête de Schäuble et des autres. Εάν τους δώσετε μια ισχυρή πλειοψηφία για να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά με αλήθεια και διαφάνεια, εάν εμποδίσετε την επιστροφή της νέας δημοκρατίας, της διαφθοράς και του πελατειακού συστήματος, η ελπίδα θα είναι πάλι παρούσα. Και φανταστείτε τότε τα μούτρα του Σόιμπλε. Alors, ce sera à nous tous, en France, en Espagne, en Irlande, avec toutes les forces de la gauche européenne, d'amplifier la lutte à vos côtés et de construire à notre tour la victoire dans nos pays. Dites que vous êtes toujours debout et nous serons debout à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous et ensemble, nous gagnerons. Εφαρίστω. Τότε λοιπόν θα αναλάβουμε εμείς τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία με όλες τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς να πολλαπλασιάσουμε τους αγώνες στο πλάι σας και να οικοδομήσουμε την νίκη στις δικές μας χώρες. Πέστε ότι είστε πάντα όρθιοι και θα είμαστε όρθιοι δίπλα σας. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς. Μαζί θα νικήσουμε. Τώρα τη συγκέντρωση θα χαιρετήσει ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, ευρωβουλευτής και επικεφαλής των Ποδέμος. Good night, please. I see a people tonight. I see your faces and I see the face of dignity. Thank you very much, comrades. Σας βλέπω όλους, βλέπω τα πρόσωπα της αξιοπρέπειας. Σας ευχαριστούμε όλους. But I'm going to speak in Spanish tonight because in Berlin they need to learn how sounds Spanish, how sounds Greek. Θα μιλήσουμε ισπανικά για να ακούσουν στο Βερολίνο πώς ακούγονται και τα ελληνικά και τα ισπανικά. La amistad se demuestra en los momentos difíciles y yo lo quiero decir esta noche. Podemos está con Alexis. Η φιλία είναι κάτι που φαίνεται στις δύσκολες ώρες, στις δύσκολες στιγμές. Σήμερα σας λέω, εμείς οι Podemos είμαστε με τον Αλέξη. Quiero dirigirme al pueblo griego. Habéis tenido en Alexis Tsipras un león defendiendo la patria de los buitres. Θέλω να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό. Ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίστηκε το λαό της Ελλάδος, ένα λιοντάρι που πολέμησε ενάντια στους γήπες, σε γήπες δυνατούς που ήθελαν να κατασπαράξουν την πατρίδα σας. Jamás Grecia tuvo un defensor como Alexis, pero un león solo no puede con todos los buitres. Ποτέ η Ελλάδα, η χώρα σας, δεν είχε έναν υπερασπιστή όπως ο Αλέξης. Αλλά ένα λιοντάρι μόνο δεν μπορεί να τα βάλει με όλους τους γήπες. Hoy esos buitres quieren matar al león Alexis antes de que lleguen más leones a Europa. Σήμερα οι γήπες θέλουν να σκοτώσουν όλους εσάς, θέλουν να σκοτώσουν τον Αλέξη.
Griegos, no permitáis que los buitres vuelvan a poner a un conejo. Os merecéis a un león defendiendo la patria. Μην επιτρέψετε σε αυτούς τους γήπες να σε μετατρέψουν σε κουνέλια. Πρέπει να υπερασπιστείτε τη χώρα σας. Griegos, el domingo elegís entre un león y un conejo. Yo creo que Grecia se merece seguir teniendo un león que dé la cara por su gente. Την Κυριακή έχετε να επιλέξετε μεταξύ ενός λιονταριού και ενός κουνελιού. Πρέπει να επιλέξετε το λιοντάρι για να συνεχίσετε να πολεμάτε, να μάχεστε. El domingo tiene que haber millones de leones y leonas defendiendo a sus crías, defendiendo a su camada. Την Κυριακή λιοντάρια και λέενες να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν τα παιδιά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. La historia es nuestra y la hacen los pueblos hasta la victoria siempre. Την ιστορία τη γράφουν οι λαοί, μέχρι τη νίκη, για πάντα.